σοβαρό καρδιακό και αυτή τη στιγμή πάω και πληρώνω για τις υπηρεσίες διότι μου είχαν κλείσει ραντεβού στα ΚΕΠΑ και αυτό ακυρώθηκε λόγω της αυτής της ιστορίας. Θέλω να πω και το εξής. Ότι ξέρετε, στον ΕΟΠΗ... επειδή ο ΕΟΠΗ δεν είναι πολύ ο χρόνος λειτουργίας του. Δεν είναι τα 2 χρόνια. Εντάξει. Και είχε παρουσιαστεί από τους βουλευτές και τους υπουργούς που τον ψήφισαν και τον οργάνωσαν το προηγούμενο διάστημα. Ως τη μεγάλη ανατροπή που θα έλεγε. Ναι. Ναι, το διαμάτι του θέματος, καλά λέτε. Ναι. Και τώρα μέσα σε 2 χρόνια κατέρευσε αυτό το σύμπαν. Αποδείχθηκε όμως ότι όπως είδατε, σας λέω 10 εκατομμύρια παραπεμπτικά το μήνα. Αυτό που λέτε αποδείχθηκε έτσι ή αλλιώς. Την πληρώνει ο κόσμος. Βεβαίως, μα δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλώς να πω και κάτι άλλο και να το τελειώσω αυτό το θέμα εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, ζευγάρια γιατρών, οι οποίοι είναι και οι δύο στον ΕΟΠΗ. Έχω εγώ δηλαδή περιστατικά, όπου ας πούμε η σύζυγος θα μείνει στον ΕΟΠΗ και θα κλείσει ιατρείο αν είχε και ο σύζυγος θα βγει στο ελεύθερο επάγγελμα. Δηλαδή η ζωή θα δώσει τις λύσεις σε αυτά τα το θέματα. Το θέμα είναι, κυρία Βουλευτή, αν έχετε και σχέδιο πραγματικό. Και κάποιοι καινούργιοι γιατροί θα προσληφθούν. Ή το κάνετε λόγω μνημονίου, γιατί αυτό λένε οι γιατροί. Ότι επειδή σας υποχρέωσε το μνημόνιο να κάνετε αυτές περικοπές στο χώρο της υγείας. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε. Το κάνετε λόγω μνημονίου και όχι από αντίληψη μεταρρυθμιστική. Να σας πω, επειδή άκουγα πριν και τη συζήτησή σας, αλλά να μιλήσει ο συνάδελφος, θέλω. Επειδή άκουγα πριν και τη συζήτησή σας για τις περιφερειακές εκλογές. Για όλα αυτά το μνημόνιο. Εμείς δεν φταίμε για τίποτε. Σας λέω, αν το μνημόνιο φταίει, γιατί πρέπει να κοπούνε τα 10 εκατομμύρια παραπεμπτικά το μήνα που δεν υπάρχουν σε καμία χώρα του κόσμου. Αυτό δεν είναι θέμα μνημονίου. Εντάξει, λοιπόν, μην τα ρίχνουμε δηλαδή όλα τώρα ότι μας έβαλε το μνημόνιο. Λοιπόν, από τη δική σου πλευρά, ακούγεται και ένα επιχείρημα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φωνάζει, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς το πρόγραμμα το εφαρμόζουμε. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Που λέει ότι διάλεξε. Λένε στο γιατρό, διάλεξε. Άμα θέλει πλήρους απασχόληση, δεν έχει ιδιωτικό ιατρείο. Αλλιώς, εδώ είναι η αγορά. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Ναι. Εδώ πέρα ουσιαστικά ακολουθείται μια πολιτική που τεινάζει στον αέρα την πρωτοβάθμια φροντίδα. Με αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε ποιο θα είναι αυτή τη κατάσταση. Ότι υποτίθεται τα νοσοκομεία που θα έπρεπε να αποσυμφορηθούν στέλνουν εκεί πέρα όλο αυτόν τον κόσμο. Αυτό θα γίνει, λένε. Αυτό που λέτε θα γίνει. Αυτό θα έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα καλύτερη δεν από ό,τι είχαμε πριν στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ η αντίληψη, από ό,τι κατάλαβα όσα λίγα πριν είπε η κυρία Βούλτεμψη, είναι δύο. Του μένει του κυρίου Γεωργιάδη που λέει δεν πάνε να κλειστά σκόψει το λαιμό του ο κόσμος και το άλλο ότι η ζωή θα λύσει από μόνη της τα προβλήματα. Να παντρεύονται μεταξύ τους οι γιατροί έτσι ώστε ο ένας να είναι αυτό. Δεν μας είπαν. Να παντρεύονται, είναι παντρεμένοι. Αυτή είναι η σύγχρονη αντίληψη για τη δημοσιογραφία. Είναι παντρεμένοι. Είναι πράγματα αστεία αυτά. Είναι πράγματα αστεία. Και βεβαίως λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η απόλυτη δογματική λογική του μνημονίου η οποία εχθρεύεται τη δημόσια υγεία. Τι να κάνουμε, κυρία Βούλτεμψη, αυτό υπερασπίζεστε. Όλο τον κόσμο μνημόνιο. Αυτό υπερασπίζεστε. Και όταν λέμε μνημόνιο, εννοούμε αυτές τις ακραίες πολιτικές λιτότητες, τις οποίες με ευλαβική πια ας πούμε, προσήλωση εφαρμόζεται αυτό το διάστημα. Και επειδή είπατε και για τις περιφερειακές εκλογές, η πιο αυτοδιοικητική, αυτή τη στιγμή φιλοαυτοδιοικητική αντίληψη είναι η αντιμνημονιακή. Διότι όταν το έχουν κόψει στα 2/3 από τους πόρους της αυτοδιοίκησης. Επί μνημονίου, με βάση τις εντολές του μνημονίου, δεν μπορείς να λες ότι είσαι υπέρ της ακυδεμόνευτης αυτοδιοίκησης και να μην είσαι και αντιμνημονιακός. Οι περιφερειάρχες φωνάζουν. Και να μην είσαι αντιμνημονιακός. Δηλαδή αυτή την υποκρισία, πλέον αυτό που εμφανίζονται αποχρωματισμένοι και δήθεν υπέρ της αυτοδιοίκησης χωρίς τα κόμματα, το μόνο που εξυπηρετεί είναι να κρυφτούν αυτή τη στιγμή οι μεγάλες ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι άνθρωποι τους στον χώρο της αυτοδιοίκησης ουσιαστικά έχουν κατεβάσει τα χέρια και εκτελούν τις εντολές άνθρωποι. Σας για τον ΕΟΠΗ. Σας είπα ποιο είναι. Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας αυτή τη στιγμή. Αυτό λέει και ο κύριος Γεωργιάδης όμως. Δεν είναι, με συγχωρείτε. Μα δεν υλοποιείται όμως αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει την ικανότητα να μιλάει για φτηνά φάρμακα και ταυτόχρονα από τότε που έχει βγει να ακριβαίνουν τα φάρμακα. Έχει την ικανότητα να μιλάει για φάρμακα στην υπηρεσία ας πούμε, του ασθενούς και ξαφνικά ως διαμαγείας τα στεγογραφούμενα να αυξάνουν, άλλα να εξεφανίζονται, να υπάρχουν ελλείψεις για τους καρκινοπαθείς. Έχει αυτή την δυνατότητα ο κύριος Γεωργιάδης. Μειώθηκε η τιμή των φαρμάκων. Έχει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Γεωργιάδης. Χωρίς τη δική σας ψήφο μειώθηκε η τιμή των φαρμάκων. Σε άλλα μειώθηκε, σε άλλα δεν μειώθηκε. Όχι, το γνωρίζετε καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έχει και τη δυνατότητα βέβαια να είναι τον dealer των πολυεθνικών ο κύριος Γεωργιάδης. Του με χαρά. Εντάξει τώρα. Αυτό, όχι εντάξει. Δεν αυτό που λέτε, κύριε Σκουλέτη. Ο πολίτης θέλει να ξέρει όμως, μισό λεπτό, παιδιά. Ο πολίτης θέλει να ξέρει πρώτον, πού στο καλό να πάει για να έχει μια φροντίδα. Ποιος θα του δώσει αυτή τη φροντίδα και αν μπορεί εκεί που θα πάει ο γιατρός να του κόψει μια.